Η σύμβαση αυτή είναι επικίνδυνη εθνικά. Δεν πρέπει να υπογραφεί. Αυτό... Δεν είναι θέμα συλλαλητηρίου. Αυτό το λέει όλο το κόμμα ή το λέει μόνο ο Καμένος? Μα η σύμβαση δεν γίνεται αποδεκτή από το κόμμα. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν το με καταλαβαίνεις. Ωραία, την βάλατε κάτω τη σύμβαση, την υπάρχει, είδατε. Υπάρχει αίρεση, λέει, και αίρεση και αίρεση. Το ζήτημα το αν υπογραφεί. Αλλά ξέρετε, όλες οι αιρέσεις έρονται. Μπράβο. Λένε λοιπόν. Δεσμεύει το κράτος ο Κοτζιάς, είναι νομικό κείμενο. Λοιπόν, λέτε. Δεσμεύει ότι... το κράτος. Να σας πω τι λένε έξω. Λένε ότι κρατάτε την καρέκλα για να μην πέσει η κυβέρνηση και σούπα μούπες και ο λίγον έγκυος και ήξει αφήξει σου και πολεμό θλίξει. Αυτό λένε έξω. Τους δώσαμε Ελάτε. Υπόσταση έθνους. Μεγαλύτερο σφάλμα από αυτό δεν υπάρχει, εφόσον τους δίνεις τη γλώσσα και την εθνικότητα και τους λες έλα να δούμε και τα βιβλία μου. Όχι τα δικά σου να τα αλλάξεις. Αλλάξω τα δικά μου. Αυτοί δεν έχουν ιστορία. Εμείς έχουμε. Έχω την κόλλια πάνω στο Μακεδονία Στράκης, ναι. Η οποία η γυναίκα χτες δάκρυσε στη Βουλή. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι οικονομία. Η οικονομία τα έχουμε πει εδώ πέρα χρόνια. Ξέρουμε οικονομικά. Φτιάχνει. Κουτσά στραβά. Θα μας κράξεις, θα μας φωνάξεις. Ο Ρουμανιάς εδώ είναι ο καλύτερος στα συνταξιωτικά. Θα μας κράξει και εμάς και τους προηγούμενους. Πόσα λάθη κάναμε. Φτωχοποιήσαμε, κάναμε τον κόσμο. Σε παρακολουθεί ο Χρήστος ο Μέγας με μεγάλη προσοχή. Όλα. Τα εθνικά, ναι. Δεν διορθώνονται άμα χαλάσουμε. Δεν διορθώνονται. Ερώτημα και επίσης, λοιπόν. Η σταθερότητα υπάρχει. Δεν ναι. υπάρχει εμπόλεμη κατάσταση. Τι κερδίσαμε εμείς. Θέλω να μου πει κάποιος ποιο ήταν το πρόβλημα που λύσαμε ναι. και τι κερδίσαμε. Δηλαδή, τι, έχω τίποτα επενδυτές στριμωγμένους στα σύνορα με τα Σκόπια. Σήμερα θα μιλήσω. Δικούς μας έχω που τρέχουνε να βάλουν βενζίνη και να πάνε στο καζίνο.